στο unit setup, μπορούμε, άμα θέλουμε, να αυτό να το αλλάζουμε όποτε θέλουμε, όποτε μας βολεύει. Δηλαδή, εδώ το αντικείμενό μας λέει ότι είναι 200 εκατοστά, δηλαδή αυτός ο κύβος είναι 200 εκατοστά. Εάν πάω στο unit setup και βάλω μέτρα, θα γίνει 2 μέτρα αυτό, γιατί 200 εκατοστά είναι 2 μέτρα. Το κάνω meter και πατάω OK. Και έγινε 2 μέτρα. Επομένως δεν άλλαξε το αντικείμενό μας. Απλώς αντί για centimeter γράφει μέτρα. Τα 200 centimeter είναι 2 μέτρα. Δεν άλλαξε τίποτα. Το αντικείμενό μας θα αλλάξει εάν κάνουμε κάτι το οποίο δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ. Unit setup. Για παράδειγμα, βάζουμε εδώ centimeter, έτσι, που centimeter έχουμε πει είναι 200 centimeter. Και στο system unit setup το βάζουμε, πες για παράδειγμα, κάτι άλλο. Βάζουμε meter, να το αλλάξουμε. Εάν πατήσουμε OK, έγινε το αντικείμενό μας, έγινε 20.000 centimeter, το οποίο είναι λάθος, γιατί ήταν 200 centimeter και επειδή αλλάξαμε το system unit setup, άλλαξε το αντικείμενό μας, έχει άλλα τώρα μεγέθη. Βέβαια μπορείτε και να το διορθώσετε, δηλαδή άμα πάτε μετά σωστά και πατήσετε πάλι το σωστό, θα σας δείξει πάλι 200 centimeter. Απλώς προσέξτε το αυτό. Και το άλλο είναι ότι το system unit setup θέλει πάρα πολύ. Αυτό μπορείτε να το αλλάζετε όποτε θέλετε εσείς, αναλόγως όπου σας βολεύει. Το system unit setup θα πρέπει να εγκρίνεται από τον επειδή όταν δουλεύετε σε μεγάλες ομάδες και δουλεύετε ένα project όλοι μαζί, θα πρέπει να έχετε αποφασίσει εδώ τι θα γράφει. Και αυτό μετά δεν αλλάζει, γιατί θα φτιάχνετε ένα αντικείμενο που θα είναι τεράστιο μετά, ή μπορεί να είναι πολύ μικρό ή θα είναι τεράστιο για το συγκεκριμένο project που φτιάχνετε, και θα πρέπει όταν το βάλετε μέσα στο το κάνετε export και το ξανακάνετε import στο συνολικό project που δουλεύετε με όλη σας την ομάδα, θα αναγκάζεστε να κάνετε scale down ή scale up, να το μεγαλώνετε ή να το μικραίνετε, το οποίο αυτό ούτε ακρίβεια θα έχετε πρώτον, και δεύτερον είναι ότι δεν είναι το scale, δεν είναι σωστό, παιδιά. Δηλαδή το scale, να το αποφεύγετε αυτό το scale τώρα που κάνω. Το scale εδώ πέρα, να χρησιμοποιείτε το Select and Uniform Scale, θα πρέπει να το αποφεύγετε. Όταν κάνετε Select Uniform Scale, αυτό εδώ πέρα, μετά θα πρέπει να πηγαίνετε στα Utilities και να διαλέγετε το Reset Xform και να πατάτε Reset Selected. Θα το πατήσουμε να δείτε τι θα γίνει. Χωρίς να το έχουμε πατήσει, επειδή το κάναμε scale, γράφει. Εδώ ήταν 100, 100, 100 και επειδή το κάναμε scale, έγινε 50, 50, 50. Το οποίο είναι λάθος. Πάντα όταν βλέπετε στο scale, όταν έχετε επιλέξει scale, το αντικείμενό σας πρέπει να γράφει εδώ πέρα 100, 100, 100. Πάντα. Αλλιώς κάτι λάθος συμβαίνει. Όχι κάτι λάθος, απλώς πρέπει να πατήσετε Reset Xform. Όταν πατήσουμε Reset Xform, κλικάρουμε εδώ και πατάμε εδώ, και αμέσως βλέπουμε ότι έγινε 100, 100 και 100. Το οποίο είναι σωστά τώρα. Ξαναπατάμε εδώ γιατί ήταν μπλε, το ξαναπατάμε, το ξεκλικάρουμε ουσιαστικά και τώρα προχωράμε και κάνουμε ό,τι δουλειά θέλουμε. Άμα πάμε όμως μετά εδώ στα modifier, εδώ, στο modify,
Εδώ θα δούμε Xform. Αυτό μην το ακουμπάτε καθόλου. Σημαίνει ότι έχουμε κάνει, μπορεί να το ανοίξετε και γράφει Gizmo και Center, αλλά μην το πειράζετε καθόλου, είναι ότι κάνατε Xform. Ότι το σημαίνει ότι το ξανα... είναι τώρα σωστό το αντικείμενο. Αυτό. Και σας το γράφει εδώ πέρα να το ξέρετε. Και έτσι εσείς μπορείτε να κάνετε edit poly από πάνω, μπορείτε να κάνετε ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, και τώρα μπορείτε να κάνετε και collapse, δηλαδή άμα θέλετε να μην φαίνεται το Xform, μπορείτε να πατήσετε ένα collapse all, για παράδειγμα, πατάτε yes, έγινε editable mess, εντάξει, και έχει φύγει το Xform και είσαστε μια χαρά. Μπορείτε άμα θέλετε να μην κάνετε collapse all, πάντως να ξέρετε ότι όταν έχετε κάνει ένα αντικείμενο scale, πάντα πρέπει να πατάτε Xform. Γιατί? Γιατί άμα το κάνετε export το αντικείμενο και το βάλετε στο project που δουλεύετε με την ομάδα σας, θα υπάρχουν προβλήματα. Δεν θα βγει σωστό, μπορεί να έχει bug, μπορεί να έχει εξογκώματα, μπορεί να μην είναι το μέγεθος καλό, δεν θα βγει σωστό. Πάντα αυτό όταν κάνετε export ένα αντικείμενο, να θυμάστε άμα έχετε κάνει scale, επομένως θα πατάτε εδώ, θα πατάτε το scale και θα κοιτάτε εδώ να είναι 100, 100 και 100. Άμα είναι 50 κάπου, δεν θα βγει σωστό το αντικείμενο άμα το κάνετε export και το ξαναβάλετε μέσα κάπου αλλού σε κάποιο άλλο project. Επομένως, πάντα πατάτε Xform, reset Xform.